εκ μέρους των αυτεργατικών σωματείων Πεμέν, Στέφεσον και Μαγείρων συμμετέχουμε στη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας των σωματείων που συντονίζουν την πάλη τους για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για να δυναμώσει η συλλογική δράση και διεκδίκηση. Μακρύς είναι ο κατάλογος των αυτεργατών, των εργαζομένων που χάνουν τη ζωή τους ίσα κατέμονται στον δρόμο της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου. Οι ταξικές δυνάμεις επανειλημμένα με πολύμορφους αγώνες έχουν αναδείξει ότι η αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζουν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις διαρκώς αυξάνει τα προνόμια του κεφαλαίου, ενώ ταυτόχρονα επιτίθεται στο σύνολο των δικαιωμάτων των εργαζομένων, μετατρέποντας τους χώρους δουλειάς σε εργασιακά κέτο και δεν διστάζουν διαρκώς να υπονομεύουν την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Πλούσια είναι η πείρα των αυτεργατών σαν καράβια. Οι ναυτεργάτες σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων βιώνουν καθημερινά κινδύνους της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Με εντατικοποίηση της εργασίας από τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις, τα εξαντλητικά ωράρια, ενώ ακόμα και τα ελάχιστα που προβλέπονται δεν εφαρμόζονται. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο μέσα στα πρόσθετα προνόμια που συνέχισε και αυτή η κυβέρνηση τους προσφέρει και στην περίοδο της πανδημίας να δίνονται παρατάσεις του χρόνου λήξης των πιστοποιητικών ασφαλείας. Το αποτέλεσμα είναι να υπονομεύονται οι επιθεωρήσεις και οι ελέγχοι των πλοίων με την πλειοψηφία των καραβιών να είναι υπερήλικα και υποσυντήρητα. Τα πλοία Iron Antonis, Vistos, Express Amina, Norman Atlantic είναι μερικά από τα εφοπλιστικά εγκλήματα με θύματα τους ναυτεργάτες και τους επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τις επανελειμμένες καταγγελίες των σωματείων για τις συνθήκες γαλέρας που διαμορφώνονται στα καράβια. Ακόμα και την περίοδο της πανδημίας, με τη σωρία κρουσμάτων μέσα στα πλοία, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας, δεν γίνεται καμία εφαρμογή των πρωτοκόλλων υγείας στα καράβια, οι ζωές των αυτεργατών και στην πανδημία θυσιάζονται για την κερδοφορία των εφοπλιστών. Στα ποτοπόρα, η τακτική των εφοπλιστικών εταιριών είναι η αντικατάσταση όσων νοσούν και αν βρίσκεται κοντά σε λιμάνι, για να μην υπάρχει καθυστέρηση χρονονάβλωση του πλοίου και για όσους πεθάνουν παραδίδονται οι σωροί τους στο επόμενο λιμάνι. Η κυβέρνηση των Υπουργείων Ναυτιλίας με πρόσχημα την πανδημία και τις αντικαταστάσεις από τον πόρα πλοία δεν δίστασαν να επαναφέρουν τροπολογίες σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την κατάργηση ακόμα και των ελάχιστων θέσεων εργασίας. Στα αυτοπλοϊκά απολύονται ναυτεργάτες λόγω COVID χωρίς να αναγράφεται η αιτιολογία της ασθένειας. Οι ζωές των αυτεργατών, συνολικά των εργαζομένων για το κεφάλαιο με κόστος, οι δικές μας ανάγκες δεν χωράνε στα κέρδη τους.